Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prism 91,6. Είναι μία χρονιά η οποία ολοκληρώνεται. Και βεβαίως μπορεί εμείς να είμαστε εδώ αφοσιωμένοι στα δικά μας, σε μία εσωστρέφεια πολλές φορές και να αναλύουμε τα αυτονόητα. Όμως οι προκλήσεις και οι πολιτικές, αλλά και όσον αφορά τα σύνορα εκτός της χώρας μας, είναι πάρα πολλές. Έρχονται στην ατζέντα πάρα πολλά ζητήματα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα κλείσουμε αυτή τη χρονιά με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Παπαδόπουλο, του οποίου την άποψη όταν συζητάμε διάφορα ζητήματα την εκτιμώ και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε πριν συμφωνήσουμε να συζητήσουμε, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές και θέλουμε λίγο να τις ακτινογραφήσουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, προκαταβολικά να σας πω χρόνια πολλά. Και θα θέσω και χρόνια το ερώτημα... Χρόνια πολλά για σας, ένα Παναγιώτη, και στο σταθμό εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλη την καινούργια χρονιά με δημιουργικότητα και πλουραλισμό όπως μέχρι σήμερα έχει φανεί. Και καλές ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που το πιστοποιείτε αυτό. Καλές ειδήσεις. Ναι, με ερωτηματικό θα το βάλω. Αυτό δεν είναι από το σταθμό. Βεβαίως. Και βεβαίως. Θα ήθελα να συγκεκριμενοποιήσω. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβούλου της Λαϊκής Ενότητας. Είπα Πολιτική Γραμματεία και όχι γραμματέας, βέβαια. Ωραία. Και το διορθώνω και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί δεν τα πηγαίνω καλά με τα ονόματα και με τους τίτλους. Η ουσία όμως της συζήτησης μας σήμερα είναι έτσι να ακτινογραφήσουμε και να δούμε τις προκλήσεις της νέας χρονιάς, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί η άποψή σας πάντα έχει ενδιαφέρον και θέλω λίγο έτσι, σαν παρανυχίδα, ένα σχόλιο για τα τοπικά δρόμενα και να ρωτήσω ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες του δικού σας χώρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, διότι αν δεν κάνω λάθος, η μετοπική δράση της οποίας είστε πολιτικά ενεργός έχει πει ότι θα υπάρχει με μια μορφή στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένα δικό σας σχόλιο θέλω πάνω σε αυτό. Παναγιώτη, οι εκλογές του Μαΐου είναι τριπλές. Είναι και τοπικές, είναι και αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού δημοτικές και περιφερειακές και ευρωεκλογές. Με αυτή την έννοια, όσοι με δρούν και ενεργούν πολιτικά, είναι σε όλα τα μέτωπα ενεργοί αυτή την περίοδο. Το ένα μέτωπο επηρεάζει το άλλο. Όσον αφορά τη Λευκάδα συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι μέσα από τη μετωπική δράση που έχουμε συγκροτήσει εδώ και πολύ καιρό, με ανοιχτές εκδηλώσεις που δεν έχει κάνει άλλος χρόνος νομίζω για τα τοπικά προβλήματα, είναι τρεις από το περασμένο Μάρτιο που ξεκινήσαμε, βάζουμε τα μεγάλα προβλήματα εδώ του τόπου ανοιχτά, τα συζητάμε, καταθέτουμε δικές μας προτάσεις. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σχήματος, μιας παράταξης δημοτικής που δεν θα έχει εξαρτήσεις από την κυβέρνηση και την μείζωνα αντιπολίτευση και τη μνημονιακή συνολικά αντιπολίτευση, που θα είναι σε αντιμνημονιακή, αντινεοφιλελεύθερη βάση ενάντια στη λιτότητα που επιβάλλεται στη χώρα μας και δυστυχώς είναι καθεστώς που θα ακολουθήσουν και τα επόμενα πολλά χρόνια για τον τόπο μας, αν δεν ανατραπεί. Και με αυτή την έννοια, με πολλούς φίλους, φίλες, γνωστούς και γνωστές από τη Λευκάδα που συμμερίζονται στις ίδιες ανησυχίες μαζί μας, θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας τέτοιας πλατείας παράταξης με αντικυβερνητικό, αντινεοφιλελεύθερο, ενάντια στη λιτότητα περιεχόμενο για τον τόπο μας. Θα υπάρχει προσωποποίηση αυτής της παράταξης, δηλαδή θα ακουστούν και ονόματα κάποια στιγμή, θα βγουν κάποιοι μπροστά που θα γνωρίζουμε οι συμπολίτες μας. Ποιος θα ψηφίσουν. Είναι προφανές αυτό, αλλά όχι, θέλω να πω, δεν είναι νωρίς. Η δική μας η δουλειά που γίνεται είναι προσπάθεια να γίνει από κάτω μέσα από συλλογικές διαδικασίες και όχι από τα πάνω. Βεβαίως και αυτή ίσως είναι σεβαστή. Από κάποιους υποψήφιους λένε μπροστά, εγώ είμαι υποψήφιος και συγκροτώ στο συνδυασμό μου. Εμείς προσπαθούμε μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Από το Μάρτιο που ξεκινήσαμε, έχουμε ήδη κάνει τρεις εκδηλώσεις με τελευταία τον Νοέμβριο και προγραμματίζουμε και άλλη για το Γενάρη. Την έχουμε βάλει μπροστά, που θα βγει φαντάζομαι σύντομα στον αέρα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν είστε και προσανατολισμένοι και σε αυτό το νέο πλαίσιο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τις προκλήσεις της νέας εποχής στην αυτοδιοίκηση. Όμως θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε μαζί. Να πάμε λίγο στο πολιτικό πεδίο. Όπως είπατε, τριπλές εκλογές, συμπυκνωμένος ο πολιτικός χρόνος, με ένα μεγάλο στοίχημα. Πολλοί λένε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι εξελίξεις στη συμφωνία με τα Σκόπια θα επιταχύνουν την όποια βούληση της κυβέρνησης να προσέλθει στις κάλπες νωρίτερα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση πάνω σε αυτό το θέμα?
Είναι γεγονός ότι ο πολιτικός χρόνος συμπυκνώνεται με τη συμφωνία των Πρεσπών, τη συμφωνία του Τσίπρα με το ΖΑΕΦ, η οποία πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του στο Κοινοβούλιο της πρώην Κυκλοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αμέσως μετά είναι προγραμματισμένο να έρθει και στη χώρα μας. Ναι. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς ως Λαϊκή Ενότητα είμαστε αντίθετοι με την Ατολική Συμφωνία του Τσίπρα με το ΖΑΕΦ. Είναι μια συμφωνία η οποία διευκολύνει την πρώην Κυκλοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να μπει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθείται μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια και απομόνωσης και περικύκλωσης της Ρωσίας από το Νότο και τα Δυτικά. Με αυτή την έννοια δεν είναι μια συμφωνία που διευκολύνει πιστεύουμε τη χώρα μας, διότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ και έχουμε και το προηγούμενο με την Τουρκία και την εισβολή στον Κύπρο καμία, έτσι, καμία προοπτική δεν δίνει για συνεργασία, ειρήνη των μετεχόντων ή σε αυτό το συνασπισμό. Επομένως, επίσης πρέπει να πούμε ότι αυτή η συμφωνία, η οποία όπως ξέρετε έγινε στην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από το περασμένο φθινόπωρο δημοψήφισμα, ο λαός εκεί της χώρας αυτής, της δικαιοκρινής μας χώρας, γύρισε την πλάτη στη συμφωνία με την έννοια ότι δεν προσήλθαν ούτε το 50% να ψηφίσουν. Ναι. Παρόλα αυτά και με έναν τρόπο απαράδεκτο όσον αφορά τα ζητήματα της δημοκρατίας, γιατί δεν υπάρχουν συμβουλευτικά δημοψηφίσματα, ο κύριος Ζάεφ την έφερε στη Βουλή, προχώρησαν σε εξαγορά βουλευτών από την αντιπολίτευση με αντάλλαγμα τιμή δίωξή τους για γεγονότα που έγιναν πέρυσι στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Η γερμανική εφημερίδα, η ΦΑΣ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, νομίζω, αναφέρει πρόσφατα ότι το ίδιο θα γίνει και στην τελική ψηφοφορία που θα γίνει στα Σκόπια για να εξασφαλιστούν οι 80 βουλευτές που χρειάζεται για να περάσει τελικά η συμφωνία. Και στην Ελλάδα όμως. Μετά από αυτό, με το που θα έρθει στη χώρα μας, εδώ έχουμε τις εξής διαμορφίες. Η μεν κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή η οποία στηρίζεται στους ΑΝΕΛ, έχει δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, αλλά χωρίς να ρίξουν την κυβέρνηση. Ναι. Από την άλλη, επίσης έχουν τοποθετηθεί ότι αν καταθέσει πρόταση μορφή στη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να την ψηφίσουν. Αλλά δεν θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Ναι. Η κυβέρνηση επίσης διατείνεται ότι έχει βρει τους 151 βουλευτές να την ψηφίσουν. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να περάσει και με λιγότερους ψήφους από τη Βουλή. Μπορεί να περάσει και με 145. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν έχει πει μέχρι στιγμής ότι αν είναι λιγότερο από 151 εγώ θα πάω σε εκλογές. Λέει όμως ότι προσπαθώ και μάλλον λέει ότι έχω εξασφαλίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουν εξασφαλιστεί 151 ψήφοι. Με αυτή την έννοια η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει τις εκλογές όποτε θέλει. Μάλιστα. Μπορεί να τις κάνει και νωρίτερα και αργότερα. Πάντως εκ των πραγμάτων οι διαδικασίες επιταχύνονται. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα είδατε και πρόσφατα, κύριε Πουνιάκη, ότι προχθές ο Πρωθυπουργός πήγε και εγκαινίασε συσταγωγικά ένα υπόγειο στη Θεσσαλονίκη του μετρό, που θα είναι εκεί η στάση του μετρό, χωρίς να υπάρχει μετρό και χωρίς να υπάρχουν επιβάτες. Ναι. Ναι, έκανε εγκαίνια σε έναν υποκατασκευή σταθμό. Ναι, που γινόταν παλιότερα. Αν θυμάστε, επειδή και έχει ένα άρθρο πρόσφατα ο κ. Σημίτη στο Βήμα της Κυριακής, την εποχή με τα μακέτα του Σημίτη. Ναι. Τώρα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια η οποία εντάσσεται σε ένα προεκλογικό βεβαίως κλίμα αξιοποίησης από την κυβέρνηση. Γιατί θα μπορούσε να γίνει και αργότερα, που θα είχαν προχωρήσει περισσότεροι εργασίες. Mm-hmm. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Μπορεί οι εκλογές να γίνουν σε οποιαδήποτε στιγμή θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός, από τον Φλεβάρι και μετά μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο, εφόσον εξασφαλίσει την πλειοψηφία που χρειάζεται. Και βεβαίως τώρα, μέσα σε αυτό το εύλογα να ρωτιούνται οι συμπολίτες μας, τι θα αλλάξει αν φύγει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, με την έννοια. Εμείς το έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές, κύριε Παπαδόπουλε. Πιστεύετε ότι η κοινωνία
έχει αυτά τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά να αλλάξει αυτή την πολιτική που μας έφτασε μέχρι εδώ. Διότι όλοι λένε ότι δεν μπορούμε άλλο, τα μνημόνια, αλλά από την άλλη δεν βλέπουμε να υπάρχει και κάτι άλλο νέο στον ορίζοντα. Κύριε Κουνιάκη, η χώρα μας το 2019 τη βρίσκει σε ένα καθεστώς σκληρής και δαιμονίας σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Σε οικονομικό επίπεδο είμαστε σε καθεστώς απικίας χρέους. Δεν έχει διαγραφεί, δεν έχει κουρευτεί ούτε ένα ευρώ από το χρέος της χώρας, το οποίο είναι τεράστιο. Mm-hmm. Σε πολιτικό επίπεδο οι προϋπολογισμοί πρέπει να εγκρίνονται στις Βρυξέλλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση προσπάθησε με βάση την ειδησιογραφία στο τελευταίο Eurogroup να περάσει το ζήτημα των 120 δόσεων, που είναι ένα εύλογο και ένα απλό ζήτημα όσον αφορά τα χρέη που υπάρχουν του κόσμου και μεγαλώνουν απέναντι στο δημόσιο, και mm-hmm. υπήρξε άρνηση από το Eurogroup. Και στρατιωτικά, διότι έχουμε συμπαραταχθεί πλήρως και γινόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γινόμαστε φορείς και η χώρα μας υποδέχεται καινούργιες βάσεις στους Αμερικάνους, όπως είναι αυτή που θα γίνει των ελικοπτέρων στην Αλεξανδρούπολη, όπως είναι καινούργια βάση ελικοπτέρων στο Βόλο που μεταφέρονται από τις Ηνωμένες από την Τουρκία. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι υπήρχε και πρόταση του Υπουργού Άμυνας του Καμένου να γίνει καινούργιο νατοϊκό αεροδρόμιο στην Κάρπαθο. Ναι, μάλιστα. Αυτά όλα σύν το γεγονός ότι είμαστε σε ένα πια μνημονιακό καθεστώς, εφόσον οι μνημονιακοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί είναι πάνω από 700. Από 700. Είμαστε σε μια κατάσταση επιτροπίας και σκληρής και δαιμονίας, όπως είπαμε, η οποία θα φτάσει μέχρι το 2060. Ναι. Μέχρι το 2022. Τα πλεονάσματα που απαιτούνται από τις δανεισές είναι 3,5% το χρόνο mm-hmm, mm-hmm. και μετά το 2022 2,2% έως το 2060. Δεν υπάρχει κανένα κούρεμα του χρέους, όπως είπαμε, και εκτείται η περιουσία του δημοσίου προς το υπερταμείο και τους δανεισές, όπως γνωρίζετε. Και υπάρχουν και οι κατευθύνσεις και στη Λευκάδα, mm-hmm. και στη Λευκάδα, όπως όλη την Ελλάδα. Εκατοντάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα, χιλιάδες ακίνητα, ναι. και στη Λευκάδα νομίζω 110 εκχωρούνται στο υπερταμείο για αξιοποίηση εισαγωγικά, που σημαίνει εκποίηση στο μέλλον έναντι του χρέους της χώρας μας. Μα ακόμα βλέπουμε ότι και η συζήτηση που έγινε για τους ΟΧΕ, η πρόσκληση από την περιφέρεια, έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση που για παράδειγμα αποφασίζεται από την Ευρώπη για το π.χ. η Λευκάδα θα ακολουθήσει τον θαλάσσιο τουρισμό, για παράδειγμα. Δεν έχουμε και την ευληγησία να αποφασίζουμε ίσως και πώς θέλουμε να αναπτυχθούμε πλέον, σύμφωνα με αυτό που ακούω στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχω καταλάβει καλά. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό ότι ο θαλάσσιος τουρισμός. Γιατί ο θαλάσσιος τουρισμός μπορούσε να το αναπτύξει και εσύ ως μια χώρα κυρίαρχη, αν θέλεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή εκποιείται όλο το θαλάσσιο μέτωπο της χώρας και του νησιού μας στη Λευκάδα, στο μεγάλο κεφάλαιο όσον αφορά την ανάπτυξη θάλασσα και τουρισμού, χωρίς να υπάρχει ελπίδα εισοδημάτων από αυτή την ανάπτυξη στους ντόπιους, στους κατοίκους της Λευκάδας. Ναι. Δηλαδή το θαλάσσιο μέτωπο με τη δημιουργία της μαρινών που θα δοθούν για εκμετάλλευση στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως είναι στο Βλυχό, ή την ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σε νησάκια όπως είναι ο Σκορπιός, που, είναι, mm-hmm. που επιβαρύνονται πάρα πολύ περιβαλλοντικά, και το θέμα του τι είδους τουρισμό θα θέλουμε να αναπτύξουμε είναι μεγάλα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με το καθεστώς που είπαμε που έχει επιβληθεί στη χώρα, που είναι ένα καθεστώς νεοφιλελεύθερης σκληρής διαχείρισης, η οποία προωθείται με συνέπεια από την παρούσα κυβέρνηση, η οποία και η Νέα Δημοκρατία που είναι αντιπολίτευση επικαλείται ότι θα το εφαρμόσει με καλύτερο τρόπο. Αυτή είναι η αντιπαράθεση που γίνεται. Μάλιστα. Θέλω λίγο πάνω σε αυτό, για τα πλαίσια, όπως είπαμε, της αξιοποίησης ή της εκχώρησης της δημόσιας μας περιουσίας. Πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά πριν μερικές μέρες και μάλιστα από την WWF ήταν η πρωτοβουλία. Μία συζήτηση για τους
για το πετρέλαιο, να το πω πάρα πολύ απλά, για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Ναι. Και μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εμείς τις επόμενες μέρες θα επικοινωνήσουμε με τη WWF για να έχουμε ένα πλαίσιο συζήτηση εδώ. Έβρεχε μάλιστα, έδωσαν το παρόν πολλοί πολίτες, απουσία της πολιτικής ηγεσίας. Και βεβαίως η WWF καταλήγει ότι υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι και ελάχιστα τα ωφέλη στην εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Και βεβαίως υπογράμμισαν ιδιαίτερα και το θέμα της κλιματικής αλλαγής, φέρνοντας και παραδείγματα στη Γαλλία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Τι πιστεύετε, είναι δύο αντικρουόμενες απόψεις όμως εδώ τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, που έχουν ακουστεί. Κύριε Κουνιάκη, εμείς ως Λαϊκή Ενότητα δεν περιμέναμε τη WWF να βάλει αυτά τα ζητήματα. Εμείς ήδη από το 2 χρόνια πριν έχουμε σηκώσει αυτό το ζήτημα ως όλες οι νομαρχιακές επιτροπές της Λαϊκής Ενότητας στα Ιόνια. Και είχαμε ταχθεί ενάντια στην ψήφιση τότε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μπορέσαμε και το επιβάλαμε αυτό με τη δική μας, με τη δική μας προσπάθεια ενάντια στην ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Πρέπει να σας πω ότι την ίδια περίοδο το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής το είχε ψηφίσει αυτό, διότι όπως ίσως γνωρίζετε τα κύθυρα ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και τα κύθυρα είναι στο Ιόνιο, είναι μέσα τα οικόπεδα που εκχωρούνται στο Ιόνιο. Πέρασε λοιπόν η κυβέρνηση, θέλησε να περάσει και από τα δύο περιφερειακά συμβούλια τη στρατηγική μελέτη αυτή που αναπτά, που υλοποιεί ένα μνημονιακό πλαίσιο, πρέπει να σας πω. Αυτή τη στιγμή η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε όλη τη χώρα γίνεται με το μνημονιακό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση του Πασόκ, είναι νόμος του Μανιάτη, τον οποίο είχε καταψηφίσει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, ως αντιπεριβαλλοντικό και απαράδεκτο, και τον οποίο τώρα υλοποιεί η ίδια κυβέρνηση αυτή με μεγάλη, θα έλεγα, επιτυχία. Επομένως, το πλαίσιο εκείνο της, που υλοποιείται και τώρα, προβλέπει ότι την επίβλεψη του περιβάλλοντος θα έχει ένα παρατηρητήριο στο οποίο θα παίζει ρόλο κύριο ο επενδυτής. Από όσο αντιλαμβάνεστε, από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι το Ιόνιο είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης. Είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της χώρας μας, δηλαδή τα τρία νησιά, από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Λευκάδα. Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα έχουν περικλείουν το 50% της σεισμικής ενέργειας της χώρας μας περίπου. Και η χώρα μας έχει το 50% της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης. Επομένως, είναι το πιο σεισμογενές περιοχή της Ευρώπης. Να σας πω και κάτι το οποίο ίσως δεν λέγεται τακτικά ή δεν είναι και γνωστό. Ναι. Ενώ έχει γίνει μελέτη, υπάρχει μελέτη των σεισμικών ρηγμάτων όσον αφορά τα νησιά, δηλαδή τη γη, την επιφάνεια των νησιών, δεν υπάρχει καμία μελέτη, καμία απολύτως μελέτη, για τα ενεργά ρήγματα που υπάρχουν και είναι υποθαλάσσια στο Ιόνιο. Χωρίς λοιπόν να γίνει καμιά προσπάθεια, να γίνει μια έρευνα των ενεργών ρηγμάτων που υπάρχουν στο Ιόνιο, κόπηκε όλη η θάλασσα του Ιονίου σε οικόπεδα, από πάνω όπως θα κοιτάσετε το αεροπλάνο, τη θάλασσα δηλαδή, και δόθηκε σε μονοπωλιακούς ομίλους με στόχο την έρευνα και την εξόρυξη και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, σε μια περιοχή, όπως σας είπα, που είναι πιο σεισμογενής της Ευρώπης, και με μόνη φροντίδα ότι χρήματα μπουν να μπαίνουν σε μαύρη τρύπα του χρέους της χώρας. Αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Ότι και ό,τι χρήματα αποκομισούν από αυτήν την διαδικασία την οικονομική θα πηγαίνουν στην τρύπα του μαύρου χρέους, σε μια περιοχή που ο τουρισμός, όπως γνωρίζετε, είναι η κύρια πηγή, καλώς ή κακώς αυτή την περίοδο, είναι η κύρια πηγή οικονομικών εσόδων του πληθυσμού των Ιωνίων. Και εδώ έρχεται λοιπόν σε μεγάλη σύγκρουση ο κίνδυνος που υπάρχει για το τουριστικό προϊόν και για τον τουρισμό στην περιοχή μας από ένα ατύχημα που μπορεί να γίνει, όπως έγινε στον κόπο του Μεξικού, και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην οικονομική ζωή εδώ πέρα. Σωστά. Του τόπου. Χρειάζεται ενημέρωση για αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε αντίθετοι στον τρόπο αυτό που γίνεται η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καταγγελθούν αυτές οι μνημονιακές συμβάσεις έρευνας και εξορίξεων των υδρογονανθράκων της κυβέρνησης με τους μονοπωλιακούς ομίλους και τις πολυεθνικές ενέργειες, και να σταματήσουν άμεσα οι έρευνες, οι εξορίξεις και η άθληση με τον τρόπο που γίνονται. Μάλιστα. Αυτή είναι η θέση μας.
Λοιπόν, και είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει άγνοια μεγάλη. Όταν είχε συζητηθεί, νομίζω, και στην Λευκάδα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν πάρα πολλές οι ερωτήσεις και ίσως θα πρέπει και εμείς να το φέρουμε τα μέσα μπροστά, γιατί υπάρχουν και παραδείγματα υποστηρικτών υπέρ που αντέκρουσε η ΒΒΕΦ και υπάρχουν, όπως είπαμε, και περιπτώσεις κρατών όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία που σταματάνε τις εξορίξεις στρεφόμενοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε όλα αυτά τα οποία ίσως θα πρέπει και εμείς να. Αυτό να που είπατε, κύριε Γουνιά, για το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδος είναι ενδιαφέρον από την εξή άποψη. Όπως σας είπα, ότι με δική μας παρέμβαση το Περιφερειακό τότε Συμβούλιο των Ιωνίων είχε απορρίψει τη ΣΜΠΕ των υδρογαφράγων για το Ιόνιο. Ναι. Αυτό είχε γίνει τον Απρίλιο του 2017. Η κυβέρνηση προσπάθησε, επειδή χρειαζόταν να περάσουν η υπογραφή των συμβάσεων, εγκρίνεται το ελεκτικό συνέδριο, από ό,τι γνωρίζετε, προσπάθησε να περάσει από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Μετά, αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψε τις ΜΠΕ των υδρογαφράγων, να το περάσει από τα δημοτικά συμβούλια, τα οποία πρέπει να έχουν προηγηθεί, πρέπει να σας πω, και όχι να έπονται. Ναι. Πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, της Κέρκυρας δεν είχε απαρτία στη συζήτηση και δεν το συζήτησε. Δεν συζητήθηκε το θέμα. Και έπεσε ο κλήρος, σε εισαγωγικά, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας, το οποίο το συζήτησε, συντάθηκε με τις κυβερνητικές θέσεις. Μάλιστα. Και έτσι, στο ενώπιον του ελεκτικού συνεδρίου, υπήρχε από μια μεριά η αρνητική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και από την άλλη η θετική του Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο Δημοτικό Συμβούλιο στα Ιόνια που να πήρε τέτοια απόφαση. Είναι όμως σημαντική όσον αφορά όλα τα Ιόνια. Και πήρε θετική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας και Παπαδόπουλε. Πήρε θετική. Γιατί προωθήθηκε με αυτόν τον τρόπο η ψήφιση και από το ελεκτικό συνέδριο, εφόσον υπήρχε αυτοδιοίκηση που έλεγε ναι και αυτοδιοίκηση που υπήρχε όχι. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πιστεύω, που θα πρέπει να γίνει συζήτηση και τις επόμενες δημοτικές εκλογές εδώ. Σωστά. Κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, οι υποψήφοι τις επόμενες ημέρες και για τον τόπο πρέπει να κληθούν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, πιστεύετε, κύριε Παπαδόπουλε, ή βεβαίως είναι συμβουλευτικός ο χαράκτηρας όσον αφορά, νομίζω, τους υδρογανάνθρακες. Συμβουλευτική δεν είναι η όποια απόφαση και της περιφέρειας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει τη βούληση της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι, άμα θέλει να τρέξει την υλοποίηση του. Δεν είναι ακριβώς συμβουλευτική. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση, νομίζω, του ΑΒΑ, που έχει γίνει σε κάποιο. Που είχε ξεκινήσει από τη Δανία. Mm-hmm. Γι' αυτό γίνονται, γι' αυτό έρχονται και για συζήτηση και λέγεται ότι είναι συμβουλευτική. Ναι, τυπικά είναι συμβουλευτική, μπορεί όμως να γίνει ουσιαστική, γιατί εάν δεν υπάρχει η συνένεση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, θα μπορεί να γίνει προσφυγή σε ευρωπαϊκά δικαστήρια και να σταματήσουν οι διαδικασίες εκμετάλλευσης, εφόσον βλάπτεται το περιβάλλον. Μάλιστα. Γι' αυτό, κύριε Κουνιάκη, προσπαθούν και τα περνάνε. Δεν είναι για τυπικούς λόγους, όπως λέγεται, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αποφασιστικός ο ρόλος. Με μια έννοια μπορεί να γίνει αποφασιστικός, όπως και η δημιουργία κινημάτων που θα τίθεται στην καταστροφή του περιβάλλοντος, όπως δεν είναι μόνο η εξόρυξη των υδρογανανθράκων, όπως είναι και οι ανεμογεννήτριες που αναπτύσσονται ανάλογα κινήματα στην Βρετανία. Και στα άγραφα αυτή την περίοδο και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Ναι. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι όλοι οι υποψήφοι και των δημοτικών και των άλλων εκλογών θα πρέπει να σταθούν και μπροστά στο ζήτημα της σύνδεσης με τις τύχες της χώρας μας, της κατάστασης. Ναι. Η αφετηρία της δική μας της γνώμης και της σκέψης είναι ότι το πρώτο θέμα είναι ότι πρέπει να, και γι' αυτό εμείς καλούμε και προσπαθούμε, να σου πω και τη δική μας αντίληψη, εν ώψη των ερχόμενων και ευρωεκλογών αλλά και βουλευτικών εκλογών, να δημιουργηθεί ένα μέτωπο πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας και ανατροπής του μνημονιακού καθεστώτος της χώρας μας. Ναι. Πριν απ' όλα από τις δυνάμεις της αριστεράς, δυνάμεις που είναι ενάντια στα μνημόνια, ριζοσπαστικές δυνάμεις, δυνάμεις δημοκρατικές, πατριωτικές, προοδευτικές που έχουν αντίληψη και άλλες συλλογικότητες που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του μετώπου, που μπορούν να επιδείξουν δημοκρατική προσήλωση και αντιμνημονιακή συνέπεια, δεν αντιπαραδίδονται σε βασικές αρχές και αξίες της αριστεράς, δεν αναπαράγουν εθνικιστικές αντιλήψεις και δεν υιοθετούν επικίνδυνες αντιπροσωπευτικές απόψεις. Η δημιουργία αυτού του μετώπου είναι ένα στοίχημα και για την χώρα μας και για τη λαϊκή ενότητα, πρέπει να στοχεύει
όπως σας είπα πριν, στην ανατροπή του μνημονιακού καθεστώτος, της λιτότητας, της επαναφοράς της χώρας μας σε καθεστώς και εθνικής κυριαρχίας, ένα μέτωπο δηλαδή για τη δημοκρατία, την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, τη διαγραφή του χρέους και του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού που υπάρχει, mm-hmm. και ενός φιλολαϊκού προγράμματος εξόδους από την κρίση γνωρίζοντα τον σοσιαλισμό. Αυτή είναι συνοπτικά η δική μας πρόταση. Μάλιστα. Δεν μπορεί λοιπόν να μην συνδέονται τα τοπικά και οι κάθε λογής υποψήφιοι που λέτε με τα γενικά προβλήματα της χώρας, γιατί εκ των πραγμάτων συνδέονται αυτά τα πράγματα. Σωστά. Είναι σαφές, να σας πω για παράδειγμα ότι ο Κλισένης, που είναι ο νόμος που γίνονται οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση, ενώ η μεγάλη συζήτηση έγινε για το εκλογικό σύστημα, που είναι η απλή αναλογική, το οποίο δίνει δυνατότητα σε πιο μικρές συλλογικότητες να μπουν στα δημοτικά συμβούλια. Από την άλλη όμως, αποκλείστηκε ή αποσιωπήθηκε τη συζήτηση ότι πέρασε σε αυτόν όλο το μνημονιακό καθεστώς που δεν είχε περάσει από τον Καλλικράτη, δηλαδή όλων των τελευταίων 7-8 χρόνων. Με αποτέλεσμα οι Δήμοι, οι κοινότητες και οι περιφέρειες πια να γίνονται έτσι υπάλληλοι του ενός του μακρύ χεριού του κράτους, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω στην ιδιωτικοποίηση των τομέων και των υπηρεσιών και στην μεταφορά βαρών στους πολίτες. Κύριε ένα παράδειγμα γι' αυτό είναι το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων στον χώρο της διαχείρισης αναπορριμμάτων. Σωστά. Και είναι μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξουμε τώρα. Γιατί όπως ξέρετε δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα. Σωστά. Οι μεγάλες δουλειές που γίνονται πια στη χώρα μας είναι τα σκουπίδια. Σωστά. Δηλαδή πριν από ένα-ενάμιση μήνα που έγινε στη Χερσόνησο της Κρήτης αυτή η ελληνογερμανική λεγόμενη συνέλευση της αυτοδιοίκησης, οι Γερμανοί το ζήτημα που έβαλαν εκεί είναι ότι μπορεί να συμβάλλουν στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα μας. Ναι. Ήδη έχει ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, εκτελείται αυτή τη στιγμή, και ο Σονούπος σε λίγο χρονικό διάστημα ξεκινάει και στην Ήπειρο, γιατί και εκεί τελειώνει το εργοστάσιο που θα γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων από ιδιώτες, από μονοπωλιακό όμιλο. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλουμε να ταξιδικεύσουμε αυτά σε επόμενες συζητήσεις μας, και όσο βεβαίως τρέχει ο προεκλογικός χρόνος, αλλά εδώ κάπου πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και για τα σχόλιά σας πάντα. Σε ευχαριστώ και εγώ, Παναγιώτη, για την, την ευκαιρία που έδωσε να αναπτύξουμε την θέση της Λαϊκής Ενότητας. Επίσης, να ευχηθώ καλή χρονιά σε εσένα και στους ακροατές σου. Καλύτερες μέρες για τη χώρα μας, οι οποίες όμως δεν έρχονται έτσι από μόνες τους. Σωστά. Όπως επειδή επίκειται και καινούριο βαρομετρικό χαμηλό με χιόνια, όπως έλεγε και παλιά ένα σύνθημα το Μάιο του 68, μην περιμένεις να χιονίσει για να δεις άσπρη μέρα. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Κύριε Παπαδόπουλε, χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.